Οι εκτόσεις έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα αυτό που μήκα. Είναι η δεύτερη εβδομάδα των εκτόσεων. Έχουμε ξεκινήσει άλλες προσφορές μας. Και περιμένουμε και την ανάλογη κίνηση, αν και ο καιρός δεν μας βοηθάει. Στα καταστήματα που έχω δει μέχρι τώρα, γιατί το δικό μου αντικείμενο δεν έχει δείξει τόσο, είναι μέχρι και 50-70% σε κάποια καταστήματα σε συγκεκριμένα. Οι πελάτες κάνουν έρευνα αγορά. Έχουν γίνει οι ανάλογες προσαρμογές και στη βιτρίνα, οπότε έχουν όλη την ικανότητα να δουν και την προηγούμενη τιμή, την παλιά τιμή και την καινούργια μέσα στην έκδοση. Συνήθως τα μέσα καταστήματα μας είναι τα προσαρμογικά. Αλλά εννοείται ότι για τα σηματάκια της πόλης είναι διάθεση να κάτσουν να συζητήσουν και να δουν και άλλες προσφορές. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, όλα κυλούν ομαλά στην αγορά. Προβλήματα υπήρχαν την προηγούμενη εβδομάδα. Υπήρχε γενικά μικρή καταναλωτική ροή. Απλά αυτή τη εβδομάδα θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα θα διορθωθεί κάπως. Γενικά υπάρχει και το πράγμα του καιρού, γιατί οι ψηλές ζέστες αποτούν το καταναλωτικό κοινό να κάνει εύκολα μεγάλες αγορές. Το θέμα το οποίο θα ήθελα κάποιες απαντήσεις είναι το γνωστό θέμα της Μεγαλόπολης που περνάει πλέον στη μεταβατική εποχή. Έχουμε κάνει πρόσφατα μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης όπου μας ανάλυσε το μήνα που ξύπνει το πόλη μας. Έχουμε κάνει συναντήσεις και με τον πρόεδρο του Επιμετρικού, τον κύριο Κάνη Τροπή, που είναι και πρόσωπος μας στην ΕΙΔΑ, ώστε να ξέρουμε και από εκεί ποιες είναι οι κατευθύνσεις και ποιες είναι οι οδηγίες που δίνονται. Έχουμε συζητήσει μαζί με τον κύριο Πλάση και έχουμε δώσει και τις προτάσεις μας και εμείς σαν σύλλογος για να βελτιώσουμε το δύσκολο αυτό φαινόμενο που έχουμε στην περιοχή. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν πράγματα να γίνουν. Θα κάνουμε τούτες δράσεις και εμείς σαν σύλλογος για να δούμε και να πιέσουμε και εμείς στις καταστάσεις έτσι ώστε να αναπτύξει αυτό το απεσιόδοξο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα. Αλλά όλα αυτά είναι κάτι που θα πρέπει να το καλύψει κατά κύριο λόγο η κυβέρνηση που είναι υπεύθυνος. Βέβαια, τα βήματα που πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι πάρα πολύ γοργά, να πάνε όλα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχει κίνδυνος για την τελευταία μονάδα που λειτουργεί στην Μεγαλόπολη και αυτό θα φέρει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στον τόπο. Ο κόσμος εκεί θα αναζητήσει λύσεις εργασίας. Αναζητάει ήδη λύσεις εργασίας, αναζητάει όλος ο κόσμος που βρίσκεται πλεγμένος μέσα στην ΤΕΗ εδώ και 5 χρόνια αναζητεί τρόπους έτσι ώστε να μπορέσει να βρει η οικονομική διέξοδο. Το φαινόμενο το αντιμετωπίζουμε ήδη. Το αν θα κλείσει και τέταρτη εβδομάδα απλά θα επιβαρύνει το ήδη δύσκολο περιβάλλον που ζούμε. Σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει σίγουρα να υπάρξει τουλάχιστον μια κίνηση των προγραμμάτων και όλη αυτή τη διαδικασία μας έχουν υποσχεθεί ότι θα γίνει στην Ευρώπη. Είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να στηρίξει την πόλη μας. Εμείς μπορεί να μην είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι περισσότερο από τα κομμάτια του Σύλλογου της μονάδας της ΤΕΗ. Το έχουμε τιμολόγια βέβαια πολύ, αλλά δεν είμαστε στο ποσοστό που ζητάνε 50 και 25% δηλαδή. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή η πλειοψηφία των εργαζόμενων είναι εργάτες της ΔΕΗ, ήταν και είναι εργάτες της ΔΕΗ, αυτό μας δημιουργεί μεγάλη πίεση. Θα πρέπει να δοθεί μια λύση, θα πρέπει να ξεκινήσει σιγά σιγά να υλοποιούνται οι υποσχέσεις και να γίνονται πράγματα. Ανοίγουν νέες επιχειρήσεις, νέα μαγαζιά στη Μεγαλόπολη? Όχι. Τα τελευταία 5 χρόνια είναι πάρα πολύ λιγά. Νομίζω ότι είναι καταστήματα που θα στη Μεγαλόπολη. Περισσότερα είναι το κλείσαν. Υπάρχει το κομμάτι της αυτό που είπαμε, η κοινωνική ύφεση που αντιμετωπίζει η πόλη. Υπάρχει η κατάσταση ότι δεν θα μπορούσε η επιχείρηση που περιμένει έτσι ώστε να δώσει ένα κίνητρο και στους υπόλοιπους μικρούς επιχειρηματίες να βοηθήσουν την πόλη. Οπότε, με αυτή τη λογική και αυτή τη λογική, θα γίνουν όπως πρέπει.
Κίνητρα δίνονται και με τις χρηματοδοτήσεις, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπου ήσασταν και πρόσφατα στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Το θέμα είναι αν θέλει κάποιος να επενδύσει στην πόλη και να ανοίξει αυτή την επιχείρηση. Για να ξεκινήσει κάποιος επιχειρηματίας να ανοίξει οποιαδήποτε μορφή σε επιχείρηση, χρειάζεται πιο βασικό και προοπτική. Όταν αυτά τα δύο πράγματα δεν υπάρχουν, προφανώς κανένα δεν είναι απαιτήσει ότι. Αν μπορούσαμε λοιπόν και εμείς να εξασφαλίσουμε, γιατί έχουμε πράγματα και κίνητρα στην περιοχή μας και εκτός κυβέρνησης, δηλαδή υπάρχουν πολλοί φοινικοί, υπάρχουν φθηνά κατασκευάσματα στην οικίαση, υπάρχουν πράγματα, υπάρχει φυσικό αέριο στην οικία, να το χρησιμοποιήσω. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν. Αν δημιουργηθεί διαδικασία τη σταθερότητα, τη ανάπτυξη, τη προσέλκυση και άλλων επενδύσεων, μόνο τότε θα μπορέσει να ξεκινήσει οποιοδήποτε έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή να κάνει μια επένδυση στο μεγαλό, θα το κάνει πολύ πιο εύκολο. Τα ενοίκια είναι σε καλές τιμές. Είναι αρκετά φθηνά. Ειδικότερα σε έρευνα αγορά που έχω κάνει και σε όλους τους Δήμους, οι γενικές γάμες στο μεγαλό πολύ έχει πάρα πολύ φθηνή γη.